Για μας θα είναι επιτυχία αν θα είμαστε με τα σημερινά budget που υπάρχουν και στις σημερινές ομάδες. Για όσους γνωρίζουν τους παίκτες, θα είναι να μπούμε στην οκτάδα. Και για μένα θα είναι ένα βήμα μπροστά, το λέω για την επόμενη χρονιά, αν τα παιδιά μπορούν να παίξουν και καλά το 5-5. Να μπορούν σε μάτς που δεν είναι καλοί, να είναι μέσα στο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό για μας, γιατί όταν θες να κάνεις προσανατολισμό πρέπει να κερδίζεις και μάτς τα οποία δεν είσαι καλός. Τώρα το βγάζουμε τρίλεπτα, τετράλεπτα, σε στοιχεία του παιχνίδι το βγάζουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερο. Αυτά τα δύο για μένα θα είναι επιτυχία. Ναι, αλήθεια είναι ότι στα δύο μάτς που παίξαμε, αναφέρεστε δύο μάτς που παίξαμε, είχαμε αυτά τα θέματα, ειδικά στο πρώτο μάτς. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Ο Γιώργος γύρισε βαρύτερος από ό,τι αναμενότανε. Ο λίγο χρόνο συμμετοχής του στην εθνική ομάδα τον έφερε. Δεν είναι έτοιμο σωματικά ακόμα να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι και είναι ένα παιδί το οποίο έχουμε επενδύσει. Γιατί είναι 22 χρόνων, είναι Έλληνας παίκτης. Έχουμε επενδύσει. Και το βασικότερο για μένα αυτό είναι το δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον είναι ότι δεν είχαμε δουλέψει. Δηλαδή τα παιδιά που παίξανε δεν είχαν δουλέψει μαζί μας ποια είναι η αμυντική μας φιλοσοφία και πώς καλύπτουμε την κάθε αδυναμία που μπορεί να βγει μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή κάναμε ουσιαστικά μία προπόνηση και παίξαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Υποχρεώσεις και της εθνικής και έχουμε και δύο παιδιά τα οποία δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Αυτά θα μαθαίνουν κάθε παιχνίδι μαθαίνουν. Είναι διαφορετικά. Αντιλαμβάνονται το παιχνίδι με τη Μακάμπη, το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ήταν διαφορετικά πράγματα και ανταποκριθήκαν. Δηλαδή είδαμε στο επόμενο μάτς, κατάλαβαν τα παιδιά μας ότι είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι που παίζεται εδώ, με πολύ σημαντική επαφή, με μικρότερους χώρους. Θέλει πιο γρήγορη απόφαση να παίρνεις και να κινείσαι πολύ χωρίς την μπάλα. Είτε στην άμυνα είτε στην επίδυση. Δεν το βλέπω έτσι. Το 12 ήταν μια ξεχωριστή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είχε μια τάση φυγής μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η ομάδα κλειδωνιζόταν, φύγε το staff, έφυγαν πολύ μεγάλοι παίχτες. Το budget μειώθηκε διότι η Ελλάδα τότε κλειδωνιζόταν κοινωνικά και οικονομικά και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παραμείνει σε καλό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα τα κατάφερε αυτό το πράγμα και να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη και να κατακτήσει τους τίτλους που λέμε τότε ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης δις και ιδιαίτερα τη δεύτερη χρονιά ήταν και εύκολα σχετικά. Μπόρεσε να ανακτήσει την ψυχολογία του, να δείξει ότι είναι το αφεντικό του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα την επόμενη φορά ήταν ουσιαστικά στρατολογήθηκα για να τελειώσει η χρονιά και να μπορέσουμε τότε μετά. Παίζαμε και με αρκετά νέα παιδιά όπως ήταν ο Παπαγιάννης, ο Χαραλαμπόπουλος. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν διαφορετική τελείως. Τώρα Παναθηναϊκός, εγώ εκτιμώ ότι είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να κινηθεί υπό τις συνθήκες που είναι μια Ευρωλίγκα με τεράστια χρήματα. Το αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτό και να μπορέσει να κρατήσει το ελληνικό μπάσκετ σε πολύ δύσκολες συνθήκες φορολογικές απέναντι στις άλλες ομάδες, να το κρατήσει ψηλά. Αυτό μπορεί να συμβεί πληρώνοντας κάποια παιδιά τα οποία θα τους κάνουν τη διαφορά, αλλά παράγοντας ταυτόχρονα έχουμε 3-4 παιδιά από πίσω τα οποία θέλουμε να τα δουλέψουμε μέσα στη χρονιά και να τα δουλέψουμε και μέσα στο γήπεδο και στην αίθουσα το βίντεο και να καταλάβουν το επίπεδο της Ευρωλίγκας και κάποια από αυτά να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να μας δίνουν τη δυνατότητα, επειδή θα είναι οικονομικότεροι, να κρατάμε τα παιδιά τα οποία μας κάνουν και τη διαφορά. Είμαι κατασταλαγμένος άνθρωπος. Η φιλοσοφία ζωής μου, η οποία μεταφέρεται και στο παρκέ, είναι συγκεκριμένη. Τώρα, το πρέπει για να φτάσεις να κάνεις την υπέρβαση αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, τα λεφτά που πέσαν φέτος στην χρειάζεται υπέρβαση. Εγώ στη ζωή μου με ομάδες έχω κάνει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρω και τον τρόπο που γίνεται αυτό και το προανέφερα. Ο τρόπος για να γίνει αυτό πρέπει η ομάδα να χτιστεί. Η ομάδα του 12 χτίστηκε και μπόρεσε για δύο χρόνια να είναι άκρος ανταγωνιστική και έτσι, επειδή μου μιλάει το παρελθόν, νομίζω ότι είναι η μονή ομάδα που έφτασε τόσο κοντά στο Final Four.
Μιλάς για τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Ναι, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ναι, το εκτιμώ αυτό ότι συνέβαινε και για μένα υπάρχει. Δεν μπορεί να παίξει ο Παθηναϊκός αν δει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια παίζει ένα μπάσκετ ενστίκτου. Το οποίο εντάξει, μπορεί να σε βοηθήσει μέχρι ένα σημείο, αλλά αν έδινε στο Ισπανία που είναι η κυρίαρχη σχολή στο τρέξιμο, αν είδε τον τελικό με την Αργεντινή, επέβαλε ουσιαστικά με τον Γκαζόλ και τον Ρούντι το 5-5, εκεί που ήταν καλύτερη και ουσιαστικά κέρδισε μια πολύ καλή ομάδα σχετικά εύκολα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, παρότι ήταν τα μέχρι το 14-15, ήταν μέτρο, ήταν από τις καλύτερες ομάδες το 5-5, εκτιμώ ότι έφυγε από αυτό το κομμάτι, ασπάστηκε άλλα πράγματα, το μπάσκετ ενστίκτου, παρεσύρθηκε και δεν είναι τόσο καλό στο 5-5. Και αυτό μεταφράζει το εκτός έδρας, πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό. Δεν μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτό μαθαίνεται γιατί όταν παίζεις βγάζεις τη συνήθειά σου και το ένστικτό σου. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει, επιβάλλεται να βελτιώσει αυτό το κομμάτι. Θα σου πω εγώ στον Παναθηναϊκό ήρθα μικρό παιδί. Οι παλιά άνθρωποι του Παναθηναϊκού με βοηθήσανε και μου μάθανε ότι πρέπει να σέβεσαι κάθε αντίπαλο. Πόσο μάλλον το μεγάλο σου αντίπαλο, το Ολυμπιακό. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό. Τώρα, α πω την αλήθεια, δεν κρυβόμαστε. Το ελληνικό πρωτάθλημα για μας είναι και επιβάλλεται να είναι ένας πολύ δύσκολος μαραθώνιος με τρία παιχνίδια και ταξίδια. Είναι ουσιαστικά κάνουμε κομμάτια της προπόνησής μας. Αντί να κάνουμε προπόνηση, ουσιαστικά δουλεύουμε μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα κομμάτια που θα τα χρησιμοποιήσουμε στην Ευρωλίγκα. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα το δούμε όταν θα φτάσει στα playoffs. Δεν θα σου κρυφτώ, αυτή είναι η αλήθεια και το κάναμε και την προηγούμενη φορά. Μέχρι το 25 ασχολούμαστε περισσότερο με το πώς θα βελτιώσουμε ένα κομμάτι στο αμυντικό ή στο επιθετικό μας κομμάτι. Δηλαδή, θέλουμε να αποστάρουμε στην Ευρωλίγκα. Μπορούμε να πάμε μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν θα μας τακτικά να μας διευκρινίσει, θα το κάνουμε όμως γιατί είναι κομμάτι της προπόνησής μας, γιατί δεν έχουμε ώρες προπόνησης. Και άρα χρησιμοποιούμε το ελληνικό πρωτάθλημα για ώρες προπόνησης και ουσιαστικά ανοίγει το κεφάλαιο συγκέντρωση για το ελληνικό πρωτάθλημα όταν είναι τα playoffs. Δεν είναι περίεργο πάντως που δεν υπάρχει στο κάδρο Ολυμπιακός. Ναι. Είναι περίεργο, είναι πρωτόγνωρο μάλλον. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εγώ γι' αυτό. Είμαστε στη χώρα της ταμπέλας. Αλίμονο να σου βάλει, αν πεις μια γνώμη για ένα κόμμα, κάτι το οποίο μπορεί να πεινάει μια κενά σου και να πεις ότι αυτό είναι σωστό. Αμέσως θα σε ταυτίσουν με αυτό και θα έχεις ταμπέλα. Είμαστε εδώ της ταμπέλας. Εγώ έχω ομάδες που έχω δουλέψει από την Πέμπτη Αθηνών μέχρι την Ευρωλίγκα. Υπήρχαν ομάδες, δηλαδή η ομάδα του Αλφόνσο Φόρ ήταν πρώτη στην επίθεση. Γιατί κυρίαρχο στοιχείο ήταν Αλφόνσο με τον Μπάιρον και τα νέα παιδιά που ήταν φρέσκα πόδια και τρέχανε. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι το μυαλό είναι δυνατότερος μης. Εμείς καλούμεθα το 12, αυτό μπήκε το 12. Και μπήκε συνειδητά γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία τα τελευταία χρόνια. Μας αρέσει να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο και να φωτίζουμε τον αρνητισμό. Το αρνητικό σε οτιδήποτε, είτε είναι πολιτική, είτε είναι οικονομία, είτε είναι αθλητισμός, από αυτό βγαίνει. Εμείς το 12 καλούμεθα να στήσουμε μια ομάδα γύρω από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ήταν μέτρο στο 5-5. Χωρίς να μας συγχωρήσει κανείς, και έπρεπε γρήγορα ο Παναθηναϊκός να γυρίσει. Θα ήταν χαζό εκ μέρους μου να πάω να τρέξω με 7-8 παιδιά που είχαμε επίπεδο Ευρωλίγκα, να πάμε να τρέξουμε πάνω κάτω, χωρίς μυαλό, και να καταπονήσουμε αυτά τα παιδιά που να παίζουν 30 λεπτά. Και στο τέλος δεν είχαμε αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε ότι η ομάδα αυτή παρότι είχε πολύ λιγότερα, δηλαδή η Ευρωλίγκα είχε παίξει όταν ξεκινήσαμε ο Δημήτρης, ο Τζαζαρής και ο Σόφο. Και όταν τελείωσε η χρονιά, μπορέσαμε την καλύτερη ομάδα από εκείνη τη χρονιά να τη φέρουμε στο 3-2 με πολύ δύσκολα παιχνίδια. Άρα, κυρίαρχο στοιχείο είναι γύρω από το δημιουργό. Και τότε ήταν ο Δημήτρης, ο οποίος δεν ήταν στην πρώτη νεότητα και θα έπαιζε και 30 λεπτά, άρα και ήταν μέτρο στο 5-5. Άρα θα ήταν έξυπνο μια ομάδα να στηθεί γύρω από αυτόν. Άρα οι ομάδες φτιάχνονται ανάλογα με τα εκάστοτε υλικά. Βέβαια. Τώρα που έχουμε τον Νικ ως κυρίαρχη μορφή, αν θα δείτε, η ομάδα έχει την ταχύτητα.